Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, γίνεται λίγο, έχουμε πρόβλημα, ναι, υπάρχει λαϊκή απέτηση. Λαϊκή. Μπορείτε να μεταφέρετε εσείς το κλίμα αν θέλετε. Νίκο Κωνσταντινίδη, έχεις ανάψει φωτιές μεγάλες, έχουμε διαμαρτυρίες από κλάδους επαγγελματιών, οι οποίοι δεν περιλήθηκαν στην εισαγωγή. Όχι, υπήρχαν. Υπήρχαν. Πακετάδες. Πακετάδες. Νεκροθάφτες, σιδεράδες, πρόσκοποι, πορνοστάρ και το χειρότερο από όλα που έχετε από το Γιάννη και λέει σε εμάς, τους υπεύθυνους αγοραπολισιών σε κατασκευαστική εταιρεία παραγωγής αλουμινίου και ανθρακονήματος, ούτε μια καλησπέρα, ρε Νίκο. Έχει δίκιο το παιδί. Είμαι σίγουρος ότι άλλη φορά θα το εντάξει. Επίσης, ξάδερφος από την Ιταλία παρεξηγήθηκε, πήρε τον ξάδερφό στην Ελλάδα που ο Κωνσταντινίδης δεν τον χαιρέτησε. Το άλλο, εντάξει, μην το διαβάσουμε αυτό, με συγχωρείτε. Έχουν έρθει και μερικές ειδικότητες, οι οποίες καλό θα είναι να μην διαβαστούν. Να σας πω και ένα κοινωνικό μου, επιτρέπετε. Τι πολιτική, τι ήταν. Πολιτική. Όχι, εντάξει, αυτό. Δικό μου λάθος. Και ένας φίλος λέει την καλησπέρα μου στον πρόεδρο της Βουλής, τους βουλευτές, τους υπαλλήλους της Βουλής. Εσείς τα φάγατε στον κύριο Πάγκαλο. Και συνεχίζει με την κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ ονομαστικά, που είναι λιγότεροι από αυτούς που είπε ο Νίκος Κωνσταντινίδης. Ευτυχώς. Ωραία. Τώρα όμως το πρόβλημα είναι ότι εσείς θέλετε να το ξαναδείξουμε το βίντεο. Είναι και αρκετά πολύ. Έχουν λυσάξει. Θα φάμε ξύλο, να ξέρεις. Αν δεν το δείξουμε, αν δεν θα δείξουμε, θα φάμε ξύλο. Έχουμε βάλει την πρόταση να το βάλουμε στο τέλος για νούμερο 1. Εντάξει, θα κάνουμε αυτό. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Πάμε σε ένα quiz τώρα. Αφού σας αρέσουν τα quiz. Μας αρέσουν. Ναι. Σατανάκια. Ναι. Πάμε σε ένα quiz. Η αστυνομία προχώρησε στη χρήση με τον Έαντα, με το όχημα το οποίο πετά νερό. Χρησιμοποιείται ο Έαντας. Βλέπουμε λοιπόν για πρώτη φορά τον Έαντα να ρίχνει νερό στους διαδηλωτές. Έχουν βγει δύο πυροσβεστικά οχήματα, οχήματα ο Έαντας και ακόμη ένα. Απανωτές ρήψεις και δακρυγόνων, αλλά και τον Έαντα. Να βλέπουμε επίσης στα πλάνα μας ηρώ από τα ξένα δίκτυα τον Έαντα να ρίχνει νερό. Και οι ρήψεις από τον Έαντα και το δεύτερο πυροσβεστικό όχημα. Βλέπουμε πάλι ρήψεις από τον Έαντα. Συμβαίνει αυτό με τον Έαντα. Να μείνουμε λίγο στο θέμα του Έαντα. Η αστυνομία απειλεί εντός εισαγωγικών εδώ και περίπου ένα χρόνο ότι θα βγάλει τον Έαντα. Συνεχίζει και ο Έαντας. Βλέπουμε και τον Έαντα, αν δεν κάνω λάθος. Το Ράδιο Αρβίλα τσεκάρει την παρατηρητικότητά σας. Πώς λένε το όχημα που πετάει νερό στους διαδηλωτές? Παναγιώτη, Σωτήρη ή Έαντα? Φαντάζεται να μπορούσε να μιλήσει το όχημα και να έλεγε «Δεν με λένε Έαντα, ο Σωτήρης είμαι». Ο Αντρέας. Άντε. Να διαβάσουμε ένα κοινωνικό μήνυμα, με συγχωρείτε, το διάβασα πριν. Ισμήνη, θέλεις να με παντρευτείς? Αν πεις ναι, να ξέρεις τα έχω όλα έτοιμα. Ο γάμος θα γίνει σε κλειστό κύκλο. Εγώ, εσύ, ο παπάς και οι βουλευτές του Πασόκ. Τα έχω όλα κανονισμένα, ο Νικολής σου. Πολύ στενός ο κύκλος, αδελφή. Στο κανάλι Κόντρα υπάρχει ένα ωραίο κλίμα. Μας αρέσει το κλίμα στο κανάλι Κόντρα. Η συγκεκριμένη εκπομπή είναι πολιτική εκπομπή. Το τονίζουμε. Η συγκεκριμένη εκπομπή είναι πολιτική. Και σύμφωνα με το σούπερ της εκπομπής, πρόκειται να παρακολουθήσουμε όλα τα επιχειρήματα που αναφέρονται στο Spiegel, το περιοδικό το γερμανικό, για να διαλυθεί η Τρόικα. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Γι' αυτό θα μιλήσουν οι άνθρωποι που την παρουσιάζουν. Αυτό θα παρακολουθήσουμε. Ας το παρακολουθήσουμε λοιπόν. Το μπλε που φοράς, ας πούμε, με το ροζ είναι και τα ξανθά μαλλιά, ας πούμε. Σε παραπέμπει πού? Δεν ξέρω, πάντως όχι στην ανεργία. Αυτό το χρώμα, το μπλε, πώς λέγεται, μπλε. Είναι της αεροσυνοδού. Της αεροσυνοδού, ναι. Είσαι αεροσυνοδός, Βίκη. Hostess. Τι κάνεις μετά την εκπομπή, Βίκη? Σήμερα ειδικά. Ναι. Όταν σε ρωτάω τι κάνεις μετά, μου απαντάς άλλες βραδιές, μου λες ό,τι μου πεις. Άλλες φορές μου λες. Μα εξαρτάται από τη βραδιά. Δεν μπορώ. Σήμερα θα πάω σε δύο φίλες μου. Μέχρι να γυρίσω, να χαιρετήσω, να έχεις φύγει, έχεις εξαφανιστεί. Άμα μου πεις. Πότε θα με τσεκάρεις, άμα το κάνω το ό,τι μου πεις? Δεν είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Γιατί, αφού σου λέω ό,τι μου πεις, όταν σου λέω. Πες μου εσύ μία φορά, ας πούμε, πες μου το εσύ. Πρώτη φορά. Να σου πω εγώ. Ναι. Να σου πω εγώ για πρώτη φορά και μετά θα πάει μόνη της. Θα δούμε. Μετά θα δούμε. Θα δει, θα φανεί. Πάμε σε διάλειμμα. Τελικά παρακολουθήσαμε όλα τα επιχειρήματα του Σαλιάρη παρουσιαστή για να. Τη Βίκη. Και το μαγικό είναι ότι ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, δεν ήταν οι δυο τους στο στούντιο. Δείτε λίγο αυτό το freeze frame. Ήταν και άλλοι που περιμέναν να μιλήσουν για την Τρόικα. Πέντε καλεσμένοι κρατάνε την αναπνοή τους. Εκεί στο Κόντρα, γενικότερα, οι σχέσεις των συνεργατών έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. Μετά από αυτό, στο δελτίο ειδήσεων φεύγει από το παράθυρο η ρεπόρτερ η Λιδία και αναλαμβάνει ο Γιάννης ο Παπαγιάννης και συνεχίζει και σχολιάζουν. Έφυγε η Λιδία και σχολιάζει. Λοιπόν, Λιδία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ. Να καλησπέρισουμε τον Γιώργο Κολοπετώνη. Καλησπέρα, Γιώργο. Πώς την είδες την κοπέλα?
Τούμπανο. Βέβαια, βέβαια. Τούμπανο. Εντάξει, το παραδεχόμαστε. Βγάζουμε το καπέλο και έχουμε σήμερα να το βγάλουμε κιόλας. Τέτοια ειλικρίνεια, δηλαδή. Και εμείς όταν ήρθε η Χριστίνα το ίδιο είπαμε. Δεν είχαμε σκοπό να το πούμε στον αέρα. Δεν τολμήσαμε να το πούμε τώρα. Μπράβο, στο κόντρα έχουν πάει τα πράγματα σε ένα άλλο επίπεδο. Που πάμε γύρω αυτά στο δελτίο ειδήσεων, σκέψτε τι γίνεται στις ψυχαγωγικές εκπομπές. Αυτό τώρα το νούμερο 6, σας παρακαλώ. Αυτό το νούμερο 6, δεν ξέρεις, είναι από αυτά, δεν είναι για να γελάσεις, για να κλάψεις. Αν. Είναι αυτή η κατηγορία των. Δεν έχω λόγια. Είναι αυτή η κατηγορία των βίντεο που αν μπορείς να δείξεις με μια εικόνα τι φταίει και φτάσαμε ως εδώ. Δηλαδή σε τι επίπεδο βρίσκονται αυτοί οι εγκέφαλοι, έτσι, πώς λειτουργούν αυτά τα εγκεφαλικά κύτταρα, τι συμβαίνει εκεί μέσα, είναι αυτό το βίντεο, ένα ακόμα. Η Βουλή μόλις έχει επανέλθει μετά από διακοπή. Έχουν κάνει μια δεκάλεπτη διακοπή. Δεκάλεπτη διακοπή. Δέκα λεπτά κάναν διακοπή. Και ο αντιπρόεδρος ο Τραγάκης ενημερώνει ότι θα προχωρήσουν στην αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας. Αλλά προσέξτε τώρα για να καταλάβετε. Με το που κάθισε ο Τραγάκης στην καρέκλα του μετά τη δεκάλεπτη διακοπή, ξαναξεκίνησε. Λογίζεται ως μια συνεδρίαση. Ξεκίνησε η συνεδρίαση ξανά. Αλλά ο κανονισμός προβλέπει ότι πριν την ονομαστική ψηφοφορία, την αίτηση, πρέπει να κάνουν πάλι διακοπή. Αλλιώς αυτό λέει ο κανονισμός. Ναι. Και ρε παιδιά, δεν θα σας το δω, θα σας το πούμε δηλαδή, γιατί. Και λέει, πρέπει να κάνουν πάλι διακοπή. Σηκώνεται, κάνει διακοπή, ξανακάθεται. Και το ξεκινάει. Και ξεκινάει τη συνεδρίαση. Και θα προχωρήσουμε στην αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας. Διακόπτουμε συνεπώς συνεδρίας για 10 λεπτά, έχει ήδη διακοπή, σύμφωνα με τον κανονισμό. Επαναλαμβάνεται η διακοπή σε συνεδρίαση. Αυτό ήταν. Κάντε και Σταύρος. Αυτοί κάνουν κουμάντο στη χώρα. Πω, φίλε. Αυτοί κάνουν κουμάντο στη χώρα. Ας πω, όσες δόσεις και να έρθουν δεν υπάρχει ελπίδα.